Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα, μεγάλη Τρίτη σήμερα. Μέρας κατάνοιξης και προσευχής. Βέβαια, όλοι σήμερα πιστοί θα πάνε σε εκκλησίες για το τροπάριο της Κασιανής. Το τροπάριο όμως της αγοράς γνωστό. Κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυξημένη τιμή και στο αρνί και σε όλα τα κρατικά. Το μόνο ενθαρρυντικό είναι η μειωμένη τιμή στα καλοκυθάκια. Ναι, τα καλοκυθάκια. Κολοκύθια, εντάξει, τα καλοκυθάκια περιμένουμε. Σωθήκαμε. Επίσης, να είστε προσεκτικοί όσοι πάτε να αγοράσετε αρνί, μην ξεγελαστείτε από πολύ πολύ χαμηλές τιμές, γιατί υπάρχει περίπτωση να σου βλέσετε προβατίνα. Γερασμένη προβατίνα, 600 δραχμές. Έχουν κάνει και κάτι σφραγίδες, πλαστές λέει τώρα, κάτι οβάλ, σφραγίζουν τα αρνιά. Κάτι περίεργα, ναι, κάτι τέτοια μας λένε. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε για σήμερα από εσάς, φυσικά τους δύο καλεσμένους. Πρώτα απ' όλα η Γκογκό Αγγελοπούλου, χορογράφος, χορεύτρια και καθηγήτρια χορού. Έτσι. Καλώς ήρθες, Γκογκό. Καλώς σας βρήκα. Και κοντά μας σήμερα ένας άνθρωπος που έχει γράψει κυριολεκτικά ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Ξεκίνησε από τους Πολς, συνεχίζει μια πολύ πετυχημένη καριέρα. Ο Κώστας Τουρνάς. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Και να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τον Κώστα και από την τελευταία του δουλειά, από τα ντουέτα. Θα δούμε ένα βίντεο κλιπ, το άνθρωπο αγάπα. Θες τραγούδια όμορφα να ακούσεις, φίλε μου, η καρδιά μου να ανοίξεις. Αν θες λουλούδι γύρω σου να ανθίσει το θύμο, ας τον μόνο να σβήσει. Πεταλούδα αν θες να φτερουγήσει μια ψυχή, ως τη στάξη ψυχή σου. Μια αργή ανάσα αν θες να ζωντανέψει, φίλε μου, δώστησα την ζωή σου. Άνθρωπε αγαπά, τη φωτιά σταματά. Στο φιλί σου. Αν συμβουλή σε κάποιον θα ζητήσεις, άνθρωπε, μη σ' απάντηση ελπίσεις. Αν μη τι άλλο, απόλυτα εναρμονισμένο το κλίμα των ημερών, το κλίμα των ημερών, το άνθρωπο αγάπη. Ήταν εγώ, ταιριάζει απόλυτα με το Πάσχα. Τώρα να αρχίσουμε να μετράμε ονόματα που δίνουμε στο βίντεο κλιπ. Είδαμε Χριστοδάντη, είδαμε Σοφία Ερβανίτη, είδαμε Αλέξια. Σοφία Βόσου. Σοφία Βόσου. Κώστα Χατζή. Ίσως δεν του είδαμε όλου, αλλά του ακούσαμε. Του ακούσαμε, μη τι άλλο. Συμμετείχαν όλοι, και γιατί άλλοι ακόμη. Ο Χάρης ο Κατσιμίδης. Συμμετείχαν όλοι στην τελευταία σου δουλειά. Πόσο εύκολο ήταν να μαζέψω όλου αυτού του καλλιτέχνε. Να συναντηθείτε και να βγάλετε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε τι άλλο, πάει και πάρα πολύ καλά. Λίγο θα αλλάξω τη λέξη το μαζεύεις και θα πω προσκαλείς και αποδέχονται ή όχι. Να.
Δεν υπήρξε καμιά δυσκολία. Κάθε τηλέφωνο που σηκωνότανε είχε αμέσως ένα ναι και με χαρά κιόλας. Χώρια που υπήρχαν κι άλλοι συνάδελφοι και φίλοι που θα ήθελαν να, έτσι, να πουν τραγούδια ή μέρος τραγουδιών και ούτε ο χρόνος αλλά ούτε και η όλη δουλειά επέτρεψε. Ακόμα είχα και παράπονα που είναι ακόμα πιο συγκινητικό. Γιατί εγώ δεν ήμουνα. Ποιο σου έκανε παράπονα, αλήθεια. Δεν θα ήθελα να πω, γιατί δεν ξέρω πώς θα το εκλάμβανε ο καθένας που θα τα άκουγε. Πάντως ξέρω ότι λεγότανε με αγάπη και με καλή διάθεση. Δεν λεγότανε για να συμμετέχει σε μια δουλειά που πιθανώς έχει ενδιαφέρον και ό,τι άλλο. Πώς αποφάσισες να κάνεις αυτή τη δουλειά, να μαζέψεις όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια με αγαπημένους καλλιτέχνες? Η αλήθεια είναι ότι δεν τα αποφάσισα. Η αλήθεια είναι ότι επιθυμούσα πολύ να ξανακάνω μερικά παλιά τραγούδια, τα οποία πίστευα με κάποιο τρόπο ότι μπορούν να είναι λίγο πιο τωρινά ή αν θες λίγο, δεν ξέρω, πιο καλά σε παραγωγή, λίγο πιο μουσικά. Πολλά τραγούδια στο παρελθόν γίνανε λιγάκι με συνθήκες βίας, σε εισαγωγικά, βίας χρόνου, συνθήκων κλπ. Και πάντα έτσι ήθελα να ξαναγίνουν κάποια τραγούδια. Αυτή η επιθυμία μου ήταν και εκφρασμένη στην εταιρεία και έμενε σαν ένα σχέδιο που θα γινόταν κάποια στιγμή. Μέχρι που ο διευθυντής BMG, ο Μίλτσο Καρατζές, σκέφτηκε ότι, μάλιστα η επιθυμία μου ήταν να τα πούν ολόκληρα άλλοι. Συνάδελφοι δηλαδή, να μην συμμετέχω εγώ. Και η έμπνευσή του ήταν ακριβώς αυτή, ότι ναι μεν αυτό ας το κάνουμε τώρα, αλλά να συμμετέχεις κι εσύ σε αυτά. Και έτσι βγήκε το ντουέτα, το οποίο δεν είναι κάτι καινούριο στη διεθνή δισκογραφία. Έχει το προηγούμενο, ξέρω εγώ, μεγάλων καλλιτεχνών, αλλά ενώ εγώ είχα τους δισταγμούς ότι ίσως ακολουθούμε τα βήματα των ξένων, τελικά χαίρομαι που υπεχώρησα. Να πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 70 με τους Πολ, μαζί με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, τον Σταύρο Λογαρίδη. Είχαν μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Οι Πολ τελικά γιατί διαλύθηκαν? Νομίζω ότι οι Έλληνες γενικώς δεν έχουμε μεγάλη έφεση στο συνεταιρίζεστε. Νομίζω ότι έχουμε τόση ορμή μέσα μας και τόσο πολλοί μας έχουν πιέσει στην πορεία που θέλουμε κάποια στιγμή την ατομική μας έκφραση να βρει το χώρο της. Αυτό μπορεί να μην ήταν εκφρασμένο εκείνη τη στιγμή, αλλά υπέβοσκε και λειτουργούσε. Ο καθένας ήθελε πιθανώς έναν άλλο δρόμο για την ομάδα, έτσι, για τους Πολ. Αυτό έφερνε τις μικρές διαφωνίες, οι οποίες δεν ήταν καθοριστικές. Κάτι που ήταν καθοριστικό ήταν ότι είχαμε ζήσει περίπου 2,5 χρόνια πιο στενά από ό,τι ζει ένα ζευγάρι, πάρα πολύ κοντά, και αυτό έχει και μια κόπωση, έχω την εντύπωση. Οι τριβές που υπάρχουν. Ακριβώς. Πάντως θα έλεγα πως ήταν κάτι το οποίο ήταν εκτός ελέγχου. Δεν είναι να πεις ότι συνέβη κάτι σημαντικό, το οποίο ήταν ας πούμε η βασική αιτία. Ήταν λίγο απ' όλα. Πόσο εύκολο ήταν να δουλέψει ένα γκρουπ εκείνη την εποχή, 20 χρόνια και πλέον πριν από σήμερα, που ξέρουμε υπήρχαν προβλήματα, αν και πολλοί ήταν τα πιο επιτυχημένα και τα μεγάλα ονόματα, υπήρχαν μεγάλες δυσκολίες. Το να γράψει ένα δίσκο, ας πούμε. Πόσες ώρες, για παράδειγμα, αφιερώνεται για στούντιο και πόσες αφιερώνει σήμερα για να φτιάξει ένα δίσκο? Θα σου πω κάτι, ότι πέρα από εκείνα τα χρόνια οι μηχανισμοί στην Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο, ειδικά στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, έπονται του τι ίσχυε στην Ευρώπη και στην Αμερική, ενώ σαν διαδικασία ήταν λιγάκι ακόμα πιο ντεμοντέ, αν θες, πιο πίσω στον χρόνο. Πέρα από αυτό, δεν υπήρχε προηγούμενο. Υπήρχε ένα καθεστώς για τη δική μου, έτσι, εκτίμηση, όπως μπορώ να ανακαλέσω, που σήμαινε ότι ή θα πρέπει να υιοθετηθείς από κάποιο συνθέτη, αν είσαι μια καλή φωνή, ή θα έπρεπε να, με κάποιους μυστήρους τρόπους που φαινόντουσαν κλειστοί και ακίνητοι. Περιττό να σου πω ότι ό,τι ορμή υπήρξε και ό,τι προϊόν σε εισαγωγικά καλλιτεχνικό υπήρξε, δεν ήταν συνειδητό του ότι πάει για καριέρα, πάει για δίσκο, πάει για να κάνει οτιδήποτε. Ήταν μια ανάγκη λίγο πολύ και μια, ούτε ανάγκη θα το έλεγα, μια νεανική ορμή, αν θες. Με ένα όνειρο το οποίο ήταν αρκετά μακριά και έμοιαζε περισσότερο συνειδητά απραγματοποιητό παρά ότι κάτι θα γίνει.
Ο τρόπος βέβαια που ξεκίνησαν λοιπόν ήταν και ανορθόδοξος για την ελληνική δισκογραφία, αλλά και με έκπληξη σαν αποτέλεσμα και σαν διαδικασία. Πήγε μια κασετούλα με το «Άνθρωπε Αγάπα», το οποίο το τραγουδούσε μια σκοντσέζα στα ελληνικά, παπαγαλίζοντας. Κιθάρες έπαιζα εγώ και ένας Αμερικανός, ο οποίος σπούδαζε ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και είχε βρεθεί εδώ για να δει τους χώρους κτλ. Και αυτό το δείγμα δημιούργησε το ενδιαφέρον σε τρεις ή τέσσερις, αν θυμάμαι καλά, παραγωγούς στην Polygram. Ήταν πολύ εύκολο. Αλλά σου λέω ότι για ένα μεγάλο διάστημα δεν ξέραμε ακριβώς τι κάνουμε. Δηλαδή, αν εσείς ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι κάνετε τηλεόραση και γνωρίζετε και πέντε παραμέτρους γύρω από τη δράση σας, εμείς ζήτημα να ξέραμε ένα-δύο πραγματάκια. Και πολλά, λέω. Ίσως να ήταν και αυτό το μυστικό που πετύχατε. Έτσι. Δεν αποκλείεται. Ο ηρωισμός του αφελούς, έτσι. Κάπως έτσι. Να έρθουμε λίγο στην Κοκό. Εγώ έχεις και σε κάποια χρόνια πορεία στον χώρο. Ξεκίνησα σαν χορεύτρια. Ξεκίνησα από τη σχολή της κυρίας Πέτροβα, εκεί έμαθες χορό. Μετά συνέχισες. Εμφανίστηκε σε κάποιο σόου, από ό,τι μου λέγεις νωρίτερα. Τηλεοπτικό ήταν η πρώτη σου δουλειά σαν χορεύτρια. Τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή? Πρώτα απ' όλα, για ποια περίοδο μιλάμε? Όταν εμφανίστηκε στην τηλεόραση τότε, πότε έγινε αυτό? Έγινε πριν από δύο χρόνια.